Κύριε Κουνέλη, εσείς κάνετε προπόνηση σε ομάδες. Πείτε μας για αυτό το τουρνουά που διοργανώνετε. Ναι, στις 14 Ιουνίου την Κυριακή θα γίνει στο συνέδριο συνεδριάσεων του Δημαρχείου ένα τουρνουά με τις ομάδες της ΧΙΟΥ που έχουν δημιουργηθεί φέτος. Είναι δηλαδή τα πρώτα παιδιά, τα αρχαρίων. Γιατί φέτος είναι η πρώτη φορά που έχουμε φτιάξει τέσσερις ομάδες της ΧΙΟΥ. Είναι της Ενορίας Καλλιμασιάς, είναι του 8ου Δημοτικού, είναι του Φάουλου βέβαια που είναι πάντα εδώ και χρόνια αυτή η ομάδα και είναι και του Αγίου Γεωργίου στο Βροντάδο το δημοτικό σχολείο που έχει και εκείνο ασχοληθεί από πέρσι με μια νέα ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι παιδιά που δεν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις ομάδες δεν μπορούν να συμμετέχουν στο τουρνουά. Ναι, το τουρνουά αυτή τη φορά είναι κλειστό, δηλαδή τα παιδιά που παίζουν όλο τον χρόνο σκάκι, γύρω στα 50 παιδιά έχουμε τώρα που έρχονται κάθε Σάββατο σχεδόν σε κάποιο τμήμα και παίζει σκάκι, αυτά θα πάρουν μέρος. Αυτή τη στιγμή είπατε 50 παιδιά που είναι μόνο αρχάρια ή υπάρχουν και προχωρημένα. Υπάρχουν και προχωρημένα παιδιά στοιχείο. Αυτά όμως δεν θα κατέβουν στους αγώνες γιατί θα είναι άδικο για τα παιδιά που είναι αρχάρια να παίξουμε άλλα παιδιά που παίζουν 4, 5 και 6 και 7 χρόνια σκάκι. Είναι άδικο τώρα, θα είναι άδικος ο αγώνας. Άρα λοιπόν είναι για τα νεοεισερχόμενα στο άθλημα, ας το πούμε έτσι. Πάρει μέρος στις ομάδες αυτές που έχουμε ήδη αναφέρει. Με τι σύστημα θα γίνουν οι αγώνες? Με σύστημα pool, δηλαδή όλες οι ομάδες θα παίξουν με όλες. Είναι περίπου, θα είναι τέσσερις ομάδες και ίσως κατεβάσει και δεύτερη ομάδα ο Φάρος. Οπότε θα είναι πέντε ομάδες των 8 με 10 ατόμων. Και θα παίξουν όλες μεταξύ τους. Πόση ώρα περίπου πιστεύετε ότι θα διαρκέσει? Θα κρατήσει περίπου 20 λεπτά για κάθε παιδί, επί 40 λεπτά ο αγώνας. Φαντάζομαι όμως παρότι είναι κλειστοί οι αγώνες, ότι αν κάποιο παιδί ενδιαφέρεται για το σκάκι, θα μπορέσει να έρθει να δει τέτοιου είδους παιχνίδια. Μπορούν όποιος θέλει να έρθει να παρακολουθεί τους αγώνες. Και αν ενδιαφέρεται κάποιο μικρό παιδί, από του χρόνου μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από αυτές τις ομάδες. Ποιοι σας βοηθούν για τη διοργάνωση? Ναι, θέλω να ευχαριστούμε πάρα πολύ το Φάρο φυσικά που είναι πρωτοστάτης αυτές, όπως και όλα τα άλλα, και η Καλλιμασιά και το 8ο Δημοτικό και το 1ο Δημοτικό που τώρα ασχολείται και αυτά πιο. Το Δημοτικό του Αγίου Γεωργίου που ασχολείται και αυτά ενεργά τώρα. Επίσης τους χορηγούς, το ΔΟΝΑ, που ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάρα πολύ σε κάθε σκακιστική εκδήλωση και τους χορηγούς, το Πάπυρο, το K-Food, τα οπτικά μπάτσι και φυσικά την Αλήθεια που πάντα στέκεται χορηγός επικοινωνίας και μας βοηθάει πάρα πολύ.